Μία νέα παγκόσμια οικονομική πραγματικότητα έρχεται, καθώς οι δυτικές κυρώσεις έχουν πλέον αρχίσει να βλέπουν το αντίπαλο οικονομικό δέος, ειδικά των Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι άλλο από τους BRICS. Και μιλάμε για την απόφαση της Ρωσίας να συμφωνήσει με την Κίνα και να επεκταθεί αυτή η οικονομική ένωση σε μια τεράστια κοινή αγορά. Δηλαδή ένας οικονομικός χώρος που θα ξεπερνά τα υπάρχοντα 3,5 δισεκατομμύρια πληθυσμού που είναι τώρα. Πρώτος στόχος της επέκτασης θα είναι, όπως όλα δείχνουν, η Τουρκία, που θα λάβει πρόσκληση ενσωμάτωση στη νέα αυτή οικονομική ένωση. Όσο για τα οικονομικά δεδομένα του σήμερα, την ίδια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται για το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι πολίτες των χωρών μελών στενάζουν και οι απαντήσεις κυβερνήσεων όπως του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι κλείστε το κλιματιστικό. Αλλά το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να έχουν εκτοξεύσει τα ρωσικά έσοδα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρέχουσών συναλλαγών της Ρωσίας διευρύνθηκε στα 58,2 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2022 από 22,5 δισεκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι. Από την άλλη, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρέχουσών συναλλαγών της Ευρωζώνης μειώθηκε στα 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για το μήνα Μάρτιο 2022 μετά τον Ουκρανικό πόλεμο, από 39,7 δισεκατομμύρια ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2021.